Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε ΠΑΟΚ 24 μέχρι και τις 9 κανονικά σήμερα, κανονικά και με τον νόμο στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, Νίκος Μοσκοβίδης πίσω από το μικρόφωνο, έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα όσον αφορά την επικαιρότητα γύρω από τα του ΠΑΟΚ, όσα συμβαίνουν στην ποδοσφαιρική και όχι μόνο ομάδα. Έχουμε να πούμε έτσι αρκετά και σήμερα. Πάντα αυτές τις ημέρες το λέμε σχεδόν καθημερινά, ότι μπροστά μας και σαν έτσι ένα πρώτο σημαντικό σημείο της σεζόν είναι το μάτς με την Μπεσίκτας στην προσεχή Τρίτη, σε μια εβδομάδα από σήμερα. Οπότε πολλά πράγματα γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα έχουν να κάνουν με αυτό το παιχνίδι. Παιχνίδι το οποίο, όπως έχουμε πει και έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, είναι παιχνίδι που κρίνει πολλά. Είναι παιχνίδι που κρίνει μια πρόκριση, είναι παιχνίδι που κρίνει χρήματα, είναι παιχνίδι που κρίνει το πώς θα ξεκινήσει μια σεζόν ίσως, και όλα αυτά θα κρυθούν μέσα σε ένα 90 λεπτό, ίσως και σε 120 λεπτά αν χρειαστεί, αν πάει σε παράταση. Ο ΠΑΟΚ φυσικά συνεχίζει την προετοιμασία του για αυτό το μάτς. Είναι ξεκάθαρο, το διαβάζει και καθημερινά μέσα από τα διάφορα reports που υπάρχουν από την προπόνηση, ότι το ενδιαφέρον και το βάρος ουσιαστικά από τον Αμπέλ Φερέιρα έχει πέσει στο κομμάτι που είναι εμφανές και με γυμνό μάτι ότι υπήρχε πρόβλημα και στα φιλικά αλλά και στο τέλος προηγούμενη σεζόν, από τη στιγμή που ο Φερέιρα έχει καταλήξει ή τέλος πάντων έχει βάλει σαν πρώτο πράγμα στο μυαλό του ότι ο ΠΑΟΚ θα παίζει με τρία στόπερ. Έχουμε δει, και προσπαθώντας να μένουμε πάντα σε αυτά που έχουμε δει και στην εικόνα που υπάρχει, όσο αυτά που θέλουμε να δούμε ή πιστεύουμε ότι γίνονται. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό, ο ΠΑΟΚ το βλέπουμε, το είδαμε και στα δύο φιλικά που έδωσε. Και όμως για μένα εκεί είναι το κομμάτι που βλέπουμε, γιατί είναι πολύ κοντά το τέλος προηγούμενη σεζόν. Και επειδή θα έχει πολλές διαφοροποιήσεις η ομάδα σε σχέση με την έναρξη της επόμενης, γι' αυτό λέω να μένουμε σε αυτά τα παιχνίδια κυρίως, ότι έχουμε δει, είναι ότι ο αμυντικός τομέας σαφώς και είναι πιο βελτιωμένος, σαφώς και είναι καλύτερος. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει λόγω του σχηματισμού ή λόγω τέλος πάντων των προσώπων, διάφορα πράγματα. Το κομμάτι το οποίο παραμένει προβληματικό είναι αυτό της επίθεσης, της ανάπτυξης, της τελικής ενέργειας. Το οποίο είναι κάτι που προσπαθεί ο Φερέιρα σε αυτό το διάστημα να το βελτιώσει. Και θα έχουμε εικόνα για το αν βελτιώθηκε ή όχι σε αυτό το πρώτο παιχνίδι για τη νέα σεζόν με την Μπεσίκτας την προσεχή Τρίτη. Θα το λέμε όλη την εβδομάδα εν ώψη αυτού του αγώνα. Θα πρέπει να έχουμε στο νόμο ότι αυτό το μάτς που έρχεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μάτς το οποίο το περιμένουν όλοι και στον ΠΑΟΚ. Όλοι γύρω από αυτό περιστρέφονται και πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ομάδα περιστρέφονται γύρω από αυτό το μάτς. Αλλά με τα φετινά δεδομένα, έτσι όπως είναι να διεξαχθούν, και νομίζω έχουν ξεκινήσει κιόλας λίγο πιο πριν και σήμερα η πρώτη προκριματική, έτσι όπως είναι να διεξαχθούν τα προκριματικά φέτος μέχρι τα play-off, δηλαδή με ένα μάτς το οποίο κρίνει την πρόκριση, έχουμε όλοι, βάζουμε και άλλα πράγματα μέσα στην εξίσωση όταν μιλάμε για ένα μάτς. Τη στιγμή, τη συγκυρία, την ποιότητα που μπορεί να έχει κάποιος ή να μην έχει κάποιος άλλος, πράγματα τα οποία πολλές φορές στα δύο μάτς, ακόμα και να γίνει, να φανεί, μπορεί στο δεύτερο μάτς, στη ρεβάνς, τα όποια λάθη να διορθωθούν. Εδώ λάθη δεν διορθώνονται, και επειδή ξαναλέω, μου αρέσει να μένω σε πράγματα τα οποία βλέπουμε και όχι σε πράγματα που θα θέλαμε, είναι πολύ καλή ευκαιρία να έχουμε στο νου μας και να βλέπουμε όλα τα μάτς τα οποία γίνονται αυτό το διάστημα σε επίπεδο τελικής φάσης Europa League και Champions League, το τι ακριβώς σημαίνει το ένα μάτς τη φορά. Σήμερα παίζει η Paris Saint-Germain με τη Λειψία, ημιτελικό Champions League. Η Paris Saint-Germain για 90 λεπτά με την Αταλάντα ήταν εκτός συνέχειας. Έχανε 1-0. Έβαλε 2 γκολ και πέρασε. Και είναι στα ημιτελικά. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι είναι πολύ διαφορετικό αυτό το σκηνικό. Μακάρι να δούμε ένα μάτς την ερχόμενη Τρίτη, στο οποίο όποιος και αν είναι αυτός, έτσι,
και αν μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ, ας είναι ο ΠΑΟΚ, θα πάρει την νίκη και την πρόκριση λογικά κόμμα ποδοσφαιρικά, δηλαδή να επικρατήσει μια ποδοσφαιρική λογική σε όποιον επικρατήσει και αν αυτός μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ ακόμα καλύτερα. Το λέω μακάρι, γιατί πολλές φορές σε τέτοιες καταστάσεις παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, τα οποία νομίζω ότι οι ομάδες θέλουν όσο μπορούν να το εξαλείψουν. Βέβαια, δεν ξέρω το πώς χυλάει η προετοιμασία της Μπεσίκτας, όντας στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της γενικά για τη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ έχει μαζευτεί προφανώς και πιο νωρίς και έχει ξεκινήσει και θεωρητικά τουλάχιστον στο αθλητικό κομμάτι μπορεί να είναι λίγο πιο μπροστά από την Μπεσίκτας, αλλά όλα αυτά τα οποία μπορεί να συζητάμε και να κάνουμε κουβέντα και να τα βάζουμε στο τραπέζι και να μιλάμε θεωρητικά, μπορεί να ανατραπούν πάρα πολύ απλά σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να έχει μια εντελώς άλλη τροπή αυτή που περιμένουμε, και αυτό το παιχνίδι να κρίνει πρόκριση, γιατί έτσι ισχύει στα φετινά προκριματικά του Champions League. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα φυσικά τα οποία είναι στην επικαιρότητα. Τελευταίο είναι αυτό που έχει προκύψει με τον Στοχ. Πλέον γράφεται κιόλας. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μάλλον συγκυριακό. Πάω και εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει μια κουβέντα με τον Στοχ προκειμένου να λυθεί το συμβόλαιό του. Έτσι είναι ξεκάθαρο, και ειδικά από τη στιγμή, το λέγαμε και με το Στέργιο εδώ, από τη στιγμή που ο Φερέιρα, μάλλον δεν τέθηκε κάποιο θέμα για να φύγει ο Φερέιρα, ότι ο Στοχ δύσκολα θα συνέχιζε. Και εγώ, παιδιά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ακούω όλες τις απόψεις. Σε μια σχέση που δεν βγαίνει ή τέλος πάντων δεν έχει προχωρήσει, μπορεί να υπάρχουν και διάφορες παράμετροι που εμείς δεν γνωρίζουμε. Αλλά ξέρετε ότι δεν μας αρέσει και πάρα πολύ, προσωπικά δεν μου αρέσει καθόλου το να λαϊκίζουμε και να λέμε ότι έπρεπε να τον βάλει και δεν τον έβαζε και όλα αυτά. Ο Στόχος τον ένα χρόνο που ήταν στο ΠΑΟΚ μπορεί όντως, που είναι μάλλον στο ΠΑΟΚ και δεν έχει λυθεί κάτι ακόμα, έτσι, απλά φαίνεται να υπάρχει κοινό τόπο στην κουβέντα, γιατί ο Στόχος δεν θέλει να μείνει στο συμβολαιό του, και από τη στιγμή που προφανώς και ο ατζέντης του σε κάποιες επαφές που έχει κάνει με τη Σλάβια Πράγα, η Σλάβια είναι θετική στην επιστροφή του. Δεν μένει, δεν κολλάει σε αυτό, δηλαδή ότι έχω ένα συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο και δεν με ενδιαφέρει αν θα παίζω ή όχι, εγώ θέλω να πληρώνομαι και τέλος. Ο Στόχ λοιπόν, σε αυτόν τον ένα χρόνο που ήταν στον ΠΑΟΚ, που είναι στον ΠΑΟΚ μάλλον, μπορεί να μην πήρε τις ευκαιρίες που του αξίζουν βάσει του ονόματός του και της πορείας του. Συμφωνώ σε αυτό. Ωστόσο και στα μάτσα τα οποία έπαιξε, λίγα ήταν αυτά που ξεχώρισε. Ελάχιστα. Νομίζω η εμφάνιση την οποία μπορούμε να κρατήσουμε φέτος από το Στόχ σε όσα είδαμε, ήταν εκείνο το μάτς με τον Άρη στο Χαριλάου στα play-off, που όντως ήταν πολύ σημαντικός για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, το ένα είναι απόρρια του άλλου. Το γεγονός δηλαδή ότι μπορεί να μην είχε πολύ χρόνο συμμετοχής και πολλά παιχνίδια, να οδηγούσε το γεγονός ότι δεν θα μπορούσε με το που θα μπει μέσα να κάνει αμέσως τη διαφορά. Okay. Νομίζω ότι η περίπτωση του Στόχ, εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες είναι πάντα χρήσιμοι με τα στοιχεία του Στόχ. Δηλαδή, παίκτες που μπορούν μία ενέργεια να σου δώσει πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πληρώνονται 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, το να έχεις την πολυτέλεια, να έχεις ένα παίκτη σαν τον Στόχ που τα χαρακτηριστικά του μπορεί να μην ταιριάζουν πολύ σε αυτό το οποίο παίζεις ή σε αυτό το οποίο θέλεις να παίξεις, και να πεις ότι θα τον έχω σαν ένα παίκτη ρόλου που σε κάποια παιχνίδια μπορεί να έρχεται από τον πάγκο, μπορεί να είναι και στην ενδεκάδα. Και με το ένα καλό του χτύπημα, με το ένα καλό του σουτ, με τη μία καλή του σέντρα να μου ορίσει νικητή, μπορώ να το καταλάβω. Αλλά μπορώ επίσης να καταλάβω ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι πλέον σε θέση αυτά τα στοιχεία και αυτούς τους ρόλους να τα πληρώνει τόσο πολλά. Προφανώς και αναγκάζεται στο να προχωράει σε διάφορες τέτοιες διαφοροποιήσεις. Βέβαια, με τον Στόχ, κατά ψέματα, είχε και θέμα με τον Φερέιρα, δεν το διέψευσε ποτέ. Μετά από εκείνο το post που είχε κάνει στις αρχές των play-off, ναι, μεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά προφανώς και με μια συγγνώμη δεν λήξανε όλα.
και νομίζω ότι είναι ένας γάμος ο οποίος δεν έκατσε εξ αρχής. Δεν ξέρω αν δεν προέκυπτε η αλλαγή στον πάγκο, αν ο Φερέιρα τέλος πάντων έπαιζε κάτι άλλο, αν είχε άλλους παίκτες και μπορεί να τέριαζε και ο Στοχ, δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι σε γενικές πλευρές, σε γενικές γραμμές, δεν έκατσε η επιστροφή του Στοχ. Παρότι όντως ο Στοχ ήρθε από την καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Δεν κόλλησε, δεν κατάφερε να βρει ρυθμό, δεν κατάφερε να βρει ρόλο. Και η κουβέντα προχωράει όσον αφορά το κομμάτι της λύσης της συνεργασίας. Δεν ξέρω ποια θα είναι η φόρμουλα. Το θετικό είναι ότι όσον αφορά τον Στοχ, στην κουβέντα που έχει γίνει με τον Σλοβάκο και με την πλευρά του, είναι ότι δεν υπάρχει διάθεση να μείνει στα χρήματα και στο συμβόλαιο και να μην ακούει κανέναν και να λέει ότι okay, αυτό είναι και προχωράμε. Θέλω τα χρήματά μου και δεν με νοιάζει αν θα παίζω. Δεν θέλει να μείνει ενεργός και από τη στιγμή που από ό,τι καταλαβαίνω και η Σλάβια ενδιαφέρεται όντως για την επιστροφή του και είναι φυσιολογικό να ενδιαφέρεται γιατί με τη Σλάβια πήγε πάρα πολύ καλά ο Στοχ. Η Σλάβια μάλιστα εκείνη τη χρονιά πήγε και μακριά και στο Europa League πέρα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση που έχει το ενδιαφέρον της. Και επίσης να έχουμε στο νόμο ότι αν αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση λυθεί, ο ΠΑΟΚ ανοίγει χώρο στο μπάτζετ του. Ελευθερώνοντας ένα σιματικό ποσό. Μιλάμε στον χρόνο, είναι ένα σημαντικό ποσό. Και έχοντας πάντα στο νόμο και το κομμάτι του Financial Fair Play που πάντα είναι εδώ. Θα μπορεί να φύγει οριστικά νομίζω αν ο ΠΑΟΚ μπει στους ομίλους του Champions League. Θα μπορεί να ελεγχθεί πολύ καλά αν ο ΠΑΟΚ μπει στους ομίλους του Europa League. Αλλά σήμερα μιλάμε είναι εδώ. Και μπορεί να είναι εδώ και μετά από ένα σημείο αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να μπει σε κανέναν όμιλο. Όλα αυτά λοιπόν παίζουν το ρόλο τους, έτσι. Ξαναλέω ότι εγώ ακούω τους πάντες. Θα ακούσω και αυτό που θα πει ότι ο Φερέιρα δεν τον έβαζε και δεν τον βάζει περισσότερο. Οκ, okay, και μπορεί και να συμφωνώ. Αλλά αν το δούμε λίγο ψυχρά, δεν κάθισε ποτέ η επιστροφή του Σλοβάκου. Και μπορεί κάποιος άλλος να πει ότι θα έπρεπε ο προπονητής να βρει τρόπο να εκμεταλλευτεί τα στοιχεία του. Και αυτό το ακούω. Και μου φαίνεται και φυσιολογικό. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν βρίσκεται άκρη. Οπότε πρέπει να βρεθεί λύση στο θέμα του συμβολέου που δεν είναι λίγα χρήματα. Είναι μάλιστα αρκετά μεγάλο το ποσό. Επίσης σήμερα σημαντικό για διάφορους λόγους το γεγονός ότι το ΠΑΟΚ Μπεσίκτας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open TV έπειτα από απόφαση του Ιβάν Σαββίδη. Σημαντικό για διάφορους λόγους γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό μάτς, είναι ένα παιχνίδι που τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ανάμεσα σε μια ελληνική ή μια τουρκική ομάδα. Καταλαβαίνετε ότι εγώ προσωπικά δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου με το συγκεκριμένο ζήτημα, με το ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή παίζει μια ελληνική με μια τουρκική ομάδα και η μία ελληνική είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι θα υπάρχει η δυνατότητα σε όλους, ανοίγω τη τηλεόραση του να δουν το παιχνίδι, είναι καλό. Βέβαια, πιθανολογώ ότι αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ λειτουργούσε στη λογική ότι το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί από το ΠΑΟΚ TV και έκανε διάφορες προετοιμασίες από τον τομέα. Αλλάζει αυτό το σκηνικό, η παραγωγή της και ως ίδια είναι. Και θα υπάρχει εικόνα σε όλες τις τηλεοράσεις. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι θετικό γιατί όπως έχω πει πολλές φορές το ΠΑΟΚ TV για μένα είναι πάνω από τις προσδοκίες μου και ειδικά και το καινούργιο interface που έχει και το περιεχόμενο που σιγά σιγά προσθέτει με πρώτο παράδειγμα το ντοκιμαντέρ αυτής της σεζόν που είδα και το δεύτερο επεισόδιο και πραγματικά είναι. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα αντίστοιχο αθλητικό ντοκιμαντέρ στο Netflix, για όσους έχουν δει. Ωστόσο το ΠΑΟΚ TV, όσο και να διευκολύνεται με τη δουλειά που γίνεται, όσο και να γίνεται πιο προσβάσιμο σε όλους, είναι μια διαδικασία που δεν είναι τηλεόραση, να το πω πάρα πολύ απλά. Και μπορεί πολλοί από εμάς να είμαστε εξοικειωμένοι και αρκετοί από τους συνδρομητές του ΠΑΟΚ TV να εξοικειώθηκαν κι αυτοί με την διαδικασία. Ωστόσο,
είναι όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να κάνει το PAOK TV, δεν μπορεί να γίνει τηλεόραση εκεί που έχεις το open, να το πατήσεις ένα κουμπί και να ξεκινήσεις να το δεις. Έτσι, για να μπούμε σε διαδικασία σύγκρισης. Οπότε νομίζω είναι σε θετικό δρόμο το γεγονός ότι το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open. Λοιπόν, μαζί μας φυσικά είναι το stoixman.gr, live casino 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά το Serie Application, το οποίο έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα. Φτάνετε στο απόλυτο σερί και κερδίζετε 100.000 ευρώ, παρακαλώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android και φυσικά ολοκληρωμένο προϊόν από το stoixman.gr, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service, κάθε μέρα πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις φυσικά από το στοίχημα.gr. Μαζί μας και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι καινούριο, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, εικαστικά. Πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 το τηλέφωνο επικοινωνίας, kdapevkarpias@gmail.com το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα, έχουμε και για μπάσκετ σήμερα με αφορμή την πρώτη άφηξη ξένου και αναφέρομαι στον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Θα πάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Ελπίζω παρά και με τον καλό φίλο και συνάδελφο Στέριο Αναστασιάδη για να κάνουμε κουβέντα για το ποδοσφαίρο. Διάλειμμα και γυρνάμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Όσο λέγαμε κάποια πράγματα για τον Στοχ, στο διάλειμμα ακριβώς έσκασε και η ανακοίνωση για τον Σλοβάκο. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε με τον καλό φίλο και συνάδελφο Στέριο Αναστασιάδη, ο οποίος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, Στέριο. Καλησπέρα. Ωρε, φίλε. Τρεις φορές. Τι γίνεται? Καλά, εσύ? Καλά. Λέω και το μεσημέρι στην Τρόικα και τώρα και εγώ πριν που αναφέρθηκα λίγο στο θέμα και στο διάλειμμα έσκασε η ανακοίνωση για τον γενικότερα, κοίταξε, ήταν ένα πρόσωπο που απασχόλησε, εντάξει, και με την άφηξή του δημιουργήθηκαν μόνο θετικά σχόλια ως επιτοπλίστων. Δεν θυμάμαι αρνητικές φωνές ακριβώς πριν από ένα χρόνο, όταν ο Στοκ ερχόταν και πάλι στον ΠΑΟΚ. Δικαιολογημένο, προερχόταν από μια σούπερ χρονιά από τη Σλάβια Πράγας. Δεν αποτέλεσε επιλογή του Λουτσέσκου, αυτό είναι ξεκάθαρο. Οκ. Ασφαλώς και δεν αποτέλεσε και του Φερέιρα. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Στοχ, Στέργιο, είχε έρθει πριν φύγει ο Λουτσέσκου. Ναι. Οκ. Ναι. Ουσιαστικά αποτέλεσε, εντάξει, επιλογή της οικογένειας Σαββίδη. Δεν τη λες και χωρίς λογική, εντάξει. Γιατί όλοι λέγαμε, ανάμεσα τους και εγώ, νομίζω όλος ο κόσμος, ότι ο Στοχ ήταν ένας παίκτης που θα μπορούσε να δώσει πολλά παραπάνω στον ΠΑΟΚ. Προχώρησε από μια σούπερ χρονιά με την Σλάβια, έφεξε μέχρι τους 8 του Europa League, πρωταθλητής στη χώρα του, γκολ και assist. Θυμάμαι τον ενθουσιασμό τότε που βλέπαμε όλοι μαζί το βίντεο που είχε ετοιμάσει η ΠΑΕ από την περσινή χρονιά στη Σλάβια. Δεν κόλλησε με τον Φερέιρα. Εντάξει, μπορεί να λέει ο Στοχ και νομιμοποιείται να το κάνει ότι δεν πήρα και πολλές ευκαιρίες. Όχι ότι όταν τις πήρε δεν προλαβαίναμε να μετρούσαμε γκολ και assist. Αλλά εντάξει, τώρα για ένα ποδοσφαιριστή της εμβέλειας του Στοχ και της καριέρας του Στοχ δεν μπορεί να παίζει μέχρι το Μάρτιο 4 παιχνίδια και να περιμένουμε όταν τον βάζει σε ένα μάτς κυπέλου να δώσει απαντήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Εγώ κρατάω ξύς από τον Στοχ ότι δεν έδωσε κανένα δικαίωμα από ό,τι γνωρίζω. Γενικότερα στην δεύτερη θητεία του στον ΠΑΟΚ, κόντρα στα προγνωστικά. Εντάξει, όταν είσαι εκτός κάδρου και έχεις στοιχεία στο παρελθόν που, εντάξει, έλεγε λογική ότι κάποια στιγμή θα αγανακτούσε. Δεν το έκανε. Αγανάκτησε μόνο μια φορά μέσω διαδικτύου. Αναγκάστηκε να το μαζέψει πίσω. Πήρε κάποια μάτια στα play-off. Δεδομένου ότι ο Φερέιρα δεν τρελαινόταν για την παρουσία του και φυσικά αγκάθι χωρίς να φταίει ο Φερέιρα το 1,5 εκατομμύριο το χρόνο που έπαιρνε ο Στοχ.
και θα το έπαιρνε και για φέτος και για τη νέα χρονιά. Γιατί είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο μέχρι το 22. Νομίζω έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα, μόνο θετικά μπορώ να δω την εξέλιξη αυτή και για τα ταμεία της ΠΑΕ, αλλά γιατί δεν κόλλησε απλά, εντάξει. Και δεν νομίζω να έδινε και πολλά παραπάνω ο Στοχ φέτος, όταν θα τον έβαζε ο Φερέιρα. Εντάξει, δεν βολεύει και το σύστημα. Είτε μιλάμε για αυτό το τρίκ του Φερέιρα που πέρσι το είδαμε στο 95% των αγώνων, να γίνεται ο αριστερός μπακ να παίρνει όλη την πλευρά και ο αριστερός εξτρέμ να συγκλίνει προς τα μέσα. Δεν βόλεψε ούτε το Στοχ, δεν βόλεψε ούτε το Βιερίνι αυτό το πράγμα. Αλλά ακόμα και η τριάδα στα στόπερ που θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ έτσι, και πάλι δεν βολεύει τον Στοχ. Εντάξει, δεν υπάρχει εξτρέμ στην ενδεκάδα, υπάρχει ένας αριστερός fullback και ένας στα δεξιά. Άρα και πάλι ο Στοχ, που είναι ο κλασικός εξτρέμ, δεν νομίζω να έβρισκε πολύ χώρο. Συν το ότι η σχέση του με τον Φερέιρα δεν την έλεγες και σχέση πατέρα γιου. Εντάξει. Όλα αυτά νομίζω ότι εντάξει, το ταμείο για την εξέλιξη αυτή είναι θετικό, το ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να λύσει το συμβόλαιο του Στοχ, που μάλλον οδεύει ξανά στη Σλάβια. Θα έχουμε και εκεί επιστροφή. Καλή επιτυχία στον Μίνο. Εντάξει, το αν πιάσει, ξέρεις, στην Σλάβια δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ έκανε εντελώς λάθος διαχείριση. Αλλά εγώ θα ξαναπώ στο φινάλι ότι με βάση το πώς λειτουργήσαν οι εξτρέμ του ΠΑΟΚ φέτος και γενικότερα η μεσοεπιθετική, δεν μπορείς να έχεις τον Στοχ εκτός κάδρου. Δηλαδή, αν ο Μπίσης Βαρύ είχε 15 γκολ και 10 ασίστ και ο Λιμιός 20 γκολ και 15 ασίστ και ο Πέλκας και όλοι όσοι έπαιξαν στα αριστερά και προς τα μέσα, θα έλεγες εντάξει, okay, αλλά επειδή δεν πήγαν καλά γενικότερα οι μεσοεπιθετικοί του ΠΑΟΚ, γι' αυτό λέω ότι θα μπορούσε να πάρει άλλα 10 παιχνίδια νορμάλο Στοχ και να μην παίξει 5 μέχρι το Μάρτιο και άλλα 7-8 από την καραντίνα και μετά. Εντάξει, κλείνει ακόμα ένα κεφάλαιο, δεν νομίζω να απασχολείς ποτέ τον ΠΑΟΚ Στοχ για τρίτη φορά. Νομίζω κλείνει οριστικά το κεφάλαιο Στοχ. Εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ πλέον, έχοντας εξοικονομήσει έτσι ένα σημαντικό κονδύλι στο μπάτζετ του, θα το προσθέσει για να αποκτήσει σίγουρα έναν εξτρέμ. Νομίζω ότι ο σχεδιασμός ήταν η απόκτηση ενός εξτρέμ με νούμερα ή ένας μεσοεπιθετικός αν θέλεις, καθώς εξήγησε, γιατί αν ο ΠΑΟΚ επιμείνει έτσι, που δεν το βρίσκω και πολύ, ξέρεις, δόκιμο να πάει ο ΠΑΟΚ μονόπατα όλη τη χρονιά με τρεις στόπερ, θα υπάρχουν και μάτς που δεν χρειάζονται. Εντάξει, έτσι και λέω θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ κάποιον εξτρέμ. Νομίζω πλέον θα έχει και περισσότερα χρήματα για να το κάνει. Ενδεχομένως να εξοικονομηθούν και χρήματα και από το συμβόλαιο του Βέρμπλουμ, αν βρει ο ΠΑΟΚ την χρυσή τομή. Ήταν δύο παίκτες που κόστιζαν κοντά 4 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω, με εμπορίες κτλ. Πολλά χρήματα. Εντάξει, πολλά χρήματα. Και νομίζω το Στοχ, ρε φίλε, είναι διάφορα πράγματα. Δεν κόλλησε εξ αρχής η όλη υπόθεση με τον Σλοβάκο. Δεν κόλλησε. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάρει πράγματα το Στοχ, αλλά δεν ήταν ο Στοχ ο παίκτης, για να μην πάμε στο άλλο άκρο, γιατί το τόνισε και ένας φίλος το μεσημέρι στο Λίμπερο και πολύ σωστά το τόνισε, ότι δεν ήταν και ο Στοχ ο παίκτης που θα άλλαζε τη μοίρα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή αν έπαιζε ο Στοχ θα μιλούσαμε για άλλη χρονιά φέτος. Αλλά θα μπορούσε, αν το απομονώσουμε, να έχει πάρει ο ΠΑΟΚ περισσότερα πράγματα από το Στοχ μέχρι εκεί. Αλλά να είναι ο παίκτης που θα σήκωνε πάνω τον ΠΑΟΚ και κακώς δεν χρησιμοποιήθηκε, άρα όχι, δεν, καμία σχέση. Ναι. Εντάξει. Αυτά τώρα, κάτι άλλο για το Στοχ. Εντάξει, θα παρακολουθήσουμε λίγο το που θα πάει. Θα λέω μάλλον στη Σλάβια επιστρέφει. Θα τον παρακολουθούμε συχνά-πυκνά. Ενδεχομένως να τον βρει ξανά απέναντι το ΠΑΟΚ σε καμιά Ευρώπη. Εντάξει, μικρές είναι οι διοργανώσεις. Έχουμε αρκετές φορές συναντιούνται ομάδες με πρώην τους. Εντάξει, νομίζω ότι το πρόσημο είναι αρνητικό σίγουρα, σαν μεταγραφή. Αλλά νομίζω ότι ο Στοχ, χωρίς να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στην ομάδα, μπορεί να λέει τα επόμενα χρόνια ότι δεν με πίστευσε ποτέ ο Φερέιρα και με αδίκησε κατάφορα. Αυτά τώρα, κάτι άλλο για τον Μύρο. Έτσι κι άλλως δεν υπολογιζόταν για το μάτς με την Μπεσίκτας. Και καλά να ήταν. Ναι. Απλώς αν είχε κάνει προετοιμασία κανονικά και ήταν μάχημος, νομίζω θα μπορούσε να είναι στην αποστολή τουλάχιστον. Για ενδεκάδα δεν υπάρχει περίπτωση να ήταν. Εντάξει, και η ζωή συνεχίζεται. Ναι. Είναι και αυτό ένα μάθημα για τον ΠΑΟΚ, ξέρεις, να κάνει καλύτερο σκάουτινγκ.
Εγώ θυμάμαι μια συνέντευξη που διάβαζα το πρωινό του αγώνα με την Σλόβαν στο ξενοδοχείο. Και επειδή είδα τη φωτογραφία του Στοχ, ζήτησα από το παιδί εκεί στην υποδοχή να μου το μεταφράσει και ουσιαστικά έλεγε ο Μίχελ ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει κάτι καλύτερο από το Στοχ. Νομίζω ότι με τα χρήματα, ήταν για μια... με τα οποία έκανε με τα χρήματα αυτά, ναι, δηλαδή, και όταν το λέει ένα Σλοβάκος για ένα συμπατριώτη του, που φαντάζομαι δεν έχει να χωρίσει κάτι ο Μίχελ με το Στοχ. Ναι. Δεν γνωρίζω κάτι δηλαδή να έχει γίνει μεταξύ τους. Νομίζω θα μπορούσε να γίνει καλύτερο σκάουτινγκ από τον ΠΑΟΚ. Απλώς, όπως έχει συμβεί πολλές φορές στον Δικέφαλο, σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο στην εποχή Σαββίδη και πριν, πολλές φορές λειτουργεί το συνέστημα. Ναι. Ναι. Εντάξει, ο Στοχ την πρώτη χρονιά, ναι, εντάξει, έλα εδώ πόσο θέλεις, 1,5-3 χρόνια, έλα και απογείωσέ μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει, και εγώ νομίζω ότι το έχουμε ξαναναλύσει το θέμα ότι πολλές φορές οι επιλογές του ΠΑΟΚ να επιλέγει παίκτες που είτε τους είχε τα περασμένα χρόνια είτε τους βρήκε απέναντί του σε κάποιον αγώνα του Europa League ή του Champions League, αλλά συνήθως του Europa League και του γυάλισαν, δείχνει αδυναμία και στο scouting ή, για να μην αδικούμε και τα παιδιά στο scouting, μπορεί οι προτάσεις τους να μην φτάνουν μέχρι ψηλά. Ναι. Γιατί ξεκάθαρα νομίζω είναι επιλογή της οικογένειας. Αφορμή την περίπτωση του Στοχ, Στέργιο, η χρονιά που έκανε πέρσι στη Σλάβια δικαιολογούσε το ποσό το οποίο βγήκε από τα ταμεία για να αποκτηθεί, θα πω εγώ. Ναι, γιατί ήταν και καλές εποχές, ναι, πέρσι. Δηλαδή, okay. Μα το είπα στο ξεκίνημα, δεν ήταν μια επιλογή ενός ποδοσφαιριστή που είχε χτυπητές αδυναμίες όπως ήταν ο Χατσερίδης. Ναι. Καμία σχέση. Εντάξει, από το Χατσερίδη η εικόνα που είχαμε σε ολόκληρο παιχνίδι στο μάτσε της Δυναμό με την ΑΕΚ, έβγαζε ο παίκτης προβλήματα. Αργός, όχι ιδιαίτερα σταθερός. Εντάξει. Ο Στοχ ήταν μια επιλογή, ξαναλέω, που αν την απομονώσεις δεν ήταν και μια παλαβή μεταγραφή, μια μεταγραφή χωρίς λογική. Αλλά εκ του αποτελέσματος λέμε ότι έπρεπε ο ΠΑΟΚ να το ψάξει καλύτερα. Ναι. Εντάξει. Ή ενδεχομένως να δίνει χρήματα λιγότερα στο Στοχ. Και δεν το λέω γιατί είμαι στην τσέπη του Ιβάν. Μπορεί να δώσει ο μεγαλομέτωχος και 5 εκατομμύρια, αν θέλει σε κάποιον. Αλλά γιατί βγαίνει σε πρόβλημα στην ομάδα. Σε αυτή τη βάση το λέμε. Πραγματικά εγώ δεν θα μπω στην τσέπη του μεγαλομετόχου ή της ΠΑΕ και θα πω είναι πολλά το 1,5, έπρεπε να πάρει ο Στοχ 900.000. Ο Ιβάν Σαββίδης αποφασίζει, μπορείς να δώσεις ξαναλέω 5 εκατομμύρια, αλλά είναι ένα πρόβλημα που βγαίνει στην ΠΑΕ. Εντάξει, διορθώθηκε το πρόβλημα. Εντάξει, και επειδή και ο Στοχ είναι ένας παίκτης με φιλοδοξίες, δεν νομίζω να υπήρχε περίπτωση να κάτσει άλλα 2 χρόνια και να πληρώσει πάω καλά 3 εκατομμύρια. Εντάξει. Και νομίζω ότι είναι μια καλή εξέλιξη, αν απομονώσουμε το συνέστημα και γενικότερα αν έπρεπε να παίξει ο Στοχ ή αν δεν έπρεπε. Δεν έχει αρνητικά στοιχεία αυτή η εξέλιξη. Να βρεθεί δηλαδή χρυσή τομή. Φαντάζομαι πήρε και κάποια χρήματα ο Στοχ. Αλλά σίγουρα δεν πήρε 1 εκατομμύριο ή 1,2 για να φύγει. Δεν το συζητάμε. Ναι. Άρα ο ΠΑΟΚ γλιτώνει χρήματα που μπορεί να τα επενδύσει σε κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Να δούμε αν θα το κάνει αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Στοχ είναι αρκετά πιθανό να γυρίσει στη Σλάβια. Γιατί και το και καλό όνομα έχει εκεί. Και νομίζω ότι ίσως ήταν και λάθος για την καριέρα του ότι έφυγε από τη Σλάβια πέρυσι και έφυγε στον ΠΑΟΚ. Okay. Κοίταξε, εντάξει, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι καλύτερο από τις Τσεχίες. Ναι. Νομίζω, εντάξει, για να μην το ισοπεδώνουμε συνέχεια το δικό μας το πρωτάθλημα. Μην ξεχνάς ότι υπήρξε και η προοπτική του Champions League, θα μου πεις, είχε την ίδια προοπτική στη Σλάβια. Αλλά τα χρήματα ήταν περισσότερα από ό,τι έπαιρνε στη Σλάβια. Εντάξει, ο ίδιος νομίζω είχε περάσει καλά στη Θεσσαλονίκη γενικότερα στην πρώτη θητεία. Εντάξει, και είπε το ναι στην πρόταση του ΠΑΟΚ. Σε ένα δημοσίευμα που είναι από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, από την Σλοβακία, την Τσεχία, νομίζω από την Τσεχία, έλεγε ότι εντάξει, το συμβόλαιο του Στοχ δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα για την Σλάβια. Έτσι και αλλιώς έγραφε ο συντάκτης, περίπου 70.000 το μήνα έπαιρνε στην Σλάβια. Ναι. Υπάρχει διαφορά βέβαια, αν θυμάστε ότι είχαμε αναλύσει και οι δυο μας ότι 70.000 δεν βγαίνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, αν παίρνει το μήνα. Εντάξει. Αλλά, και εκεί έπαιρνε καλά χρήματα, στον ΠΑΟΚ πήρε περισσότερα,
Ενδεχομένως και αυτός να ήθελε να δείξει πράγματα στον, στον ΠΑΟ, να θεώρησε και το μήνυμα το είπε ότι είχε αφήσει κάτι στη μέση. Είναι η μόνη ομάδα, Νίκο, ΠΑΟΚΟ που ο Στόγνεν πήρε κάποιο τίτλο με την ομάδα. Δηλαδή όπου έχει παίξει έχει πάρει τίτλο. Πρωτάθλημα, κύπελο, κάτι έχει πάρει. Ναι. Στον ΠΑΟΚ δεν πήρε. Και νομίζω δεν πέτυχε και γκολ φέτος. Ναι, ναι, σωστά. Δεν νομίζω, δεν νομίζω να έχει συμβεί ούτε αυτό στην, στην καριέρα του Στόχ. Εντάξει, δηλαδή να βγάλει μια χρονιά και να μην έχει πετύχει ούτε ένα γκολ. Ναι. Εντάξει, δεν θα θυμόμαστε τίποτα τη δεύτερη θητεία. Καλή επιτυχία και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Το θέμα μας είναι τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ την επόμενη Τρίτη. Mm-hmm. Δηλαδή ακριβώς 7 μέρες από τώρα. Μιας και πλησιάζει 8.30. Ναι, ναι. Εντάξει, σε αυτό το κομμάτι, όπως έχουμε πει, καθημερινά νομίζω μπορούμε να μείνουμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την προετοιμασία, στο γεγονός ότι αυτό που βγαίνει και προστάξει και από τον ΠΑΟΚ είναι η προσπάθεια για να δουλέψει στο, στο κομμάτι της ανάπτυξης, της επίθεσης, τέλος πάντων και όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε όμως, νομίζω ότι έρθει η ώρα για να τα δούμε κανονικά στο, στο παιχνίδι. Το θέμα είναι, Νίκο, η ουσία σε όλα τα αθλήματα, τι θα δει στο χορτάρι. Ακριβώς. Δεν πάω να λέω ΠΑΟΚ, δεν πάω να λέω κι εγώ κι εσύ. Αυτό, αν δεν δεις το χορτάρι, στο παρκέ, στο τάραφλεξ αποτέλεσμα, όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Mm-hmm. Εντάξει. Μ' αρέσει, αυτό, μ' αρέσει που έβαλες το τάραφλεξ μέσα. Έτσι, ναι. Νεοπαοξής. Έτσι, μ' αρέσει. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ φαν, αλλά εντάξει, οκ. Παρακολουθούμε και την πορεία. Μάλιστα. Στο ομάδα του Βόλεϊ. Mm-hmm. Αγωνιστικά δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Καλό είναι αυτό. Η Μπεσίκτας συνεχίζει την προσπάθεια. Όπου ακούς πολλά κεράσια, βέβαια κρατάμε μικρό καλάθι. Νομίζω ισχύει η συμπέριση των Τούρκων. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή αν κάποιος παρακολουθεί τα μίντια τους, έχει δουλειά για όλη την ημέρα. Να γίνει ρεπόρτερ Μπεσίκτας, δηλαδή δεν θα προλαβαίνει να ανεβάζει θέματα. Ναι. Θέλει τον Α, θέλει τον Β, θέλει τον Δ, τον Ζ, έτσι, πάνε κόσμοι που έρχονται. Δεν βλέπω και ιδιαίτερα να αλλάζει η δυναμική της Μπεσίκτας, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Σε σχέση με το πώς ήταν όταν ακληρώθηκαν οι Τούρκοι με τον ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε μία σούμα τις επόμενες μέρες, θα δούμε τι έχει πάρει και θα αρχίσουμε να κάνουμε έτσι και, και ρεπορτάζ, να δούμε πώς θα κατέβει η Μπεσίκτας, γιατί και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Είναι μια δεκάδα σήμερα κάπου στο Twitter να παίζει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει το, κάποια βάση. Ήταν από ένα χρήστη τέλος πάντων. Γίνεται και τη τελείωση με αυτό το φίλο. Είναι και πάρα πολύ. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό. Είναι πολύ αθέρετη, δεν υπάρχει φιλικό. Ναι. Δεν υπάρχουν λίγες προπονήσεις. Αλλά νομίζω ότι να όσο περάνε οι μέρες θα προκύπτουν και πράγματα και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς προσανατολίζεται η Μπεσίκτας να παραταχθεί στην Τούμπα. Ναι. Τα του ΠΑΟΚ τα ξέρουμε, να μην λέμε πάλι τα ίδια. Για την Μπεσίκτας λίγο έχουμε ένα κενό. Mm-hmm. Αλλά νομίζω εντάξει, σιγά σιγά θα προκύπτουν θέματα οι σκέψεις του προπονητή για την ενδεκάδα που θα κατεβάσει. Ναι. Σημαντική είδηση σήμερα και αυτό που προέκυψε για τη μετάδοση του αγώνα του Open, με το συζητάμε. Σωστά. Σταματάει αυτή η κουβέντα, μας πρόδωσε η ΠΑΕ, μας μπλόκαρε, ντροπή στην ΠΑΕ, πίζα και πούπουλα στην ΠΑΕ, γιατί εμείς δεν θα δούμε το μάτς στη Γερμανία, στη Σουηδία, στην Ιταλία. Εντάξει, μερικοί δεν καταλαβαίνουν το τι ακριβώς συνέβαινε. Με αυτή την εξέλιξη νομίζω είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εντάξει. Συμφωνώ. Υπάρχει και το Web TV του Open. Νομίζω είναι και στα δορυφορικά πακέτα που έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, mm-hmm. ελεύθερο κανάλι. Άρα νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, τι να πω, κάποιος δεν θα πιάνει Open και θα έχει πρόβλημα. Και θα φταίει ο ΠΑΟΚ και γι' αυτό, δεν νομίζω. Θα βρεθεί άκρη. Mm-hmm. Εντάξει, απόφαση του Ιβάν Σαββίδη, παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει χρήματα. Εντάξει. Αλλά νομίζω έπαιξε ρόλο, ξέρεις, και όλη αυτή η αναστάτωση. Και ίσως και τα παράπονα. Που ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι και αβάσιμα. Δηλαδή αν κάποιος είναι συνδρομητής του ΠΑΟΚ TV και ξαφνικά του λες αυτό το μάτς δεν μπορείς να το δεις, αισθάνεται κάπως και αυτός και δικαιολογημένα, εντάξει. Εγώ για το μόνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι οι φωνές, οι κραυγές ότι μας πρόδωσε η ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό εκείνη το θέμα μου. Αλλά αν κάποιος πλήρωνε όλο τον χρόνο ΠΑΟΚ TV και ξαφνικά δεν μπορεί να το δει, mm-hmm. ακόμα και να καταλαβαίνει γιατί γίνεται αυτό, δεν πάβει να αισθάνεσαι κάπως. Mm-hmm. Εντάξει, ναι. Με αυτή την εξέλιξη είναι όλοι ευχαριστημένοι. Οκ, θα υπάρχει νομίζω η καλύτερη δυνατή κάλυψη.
Δεν θα έχουμε και τα θέματα σε μένα κολλάει ή όχι δεν κολλάει σε μένα, δες το δίκτυό σου, τι λες ρε φίλε, να δεις το δικό μου κτλ. Κτλ. Οπότε σταματάει αυτή η κουβέντα. Ναι. Τουλάχιστον για μια εβδομάδα. Ας ελπίσουμε το Open Edge να φέρει γούρι στον ΠΑΟ και να ξεκινήσει ο ΠΑΟ με μια πολύ σημαντική και μεγάλη πρόκριση. Νομίζω, αυτό ήταν το θέμα της επικαιρότητας. Αν δεν κάνω λάθος, Βασιλεία και Σπαρτάκ ήταν Open. Νομίζω έχεις δίκιο. Αν θυμάμαι καλά. Νομίζω έχεις δίκιο, ναι. Γιατί η Κοσμοτέ έχει τα δικαιώματα από τον play-off. Από τα play-off και εκεί μετά, ναι. 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 Εντάξει. Ωραίο σαν θέμα. Το έχω μυαλό μου για αύριο. Το κάψα. Όχι, κύριε, εντάξει. Καλούς συναδέλφους έχει το Open, έχει καλούς συναδέλφους. Ωραία να μας μεταφέρουν τα πράγματα όπως θα είναι. Εννοείται. Θα έχουν φτιάξει και το μαλλί, τώρα θα πάνε να κουρευτούν εκεί πέρα και τέτοια. Να είναι κοστούμια και τέτοια. Καλύτεροι τους. Γνωστά είναι αυτά. Ναι. Θα έρθουν και εδώ πέρα, δες τέσσερις ημέρες. Σούπερ, σούπερ. Ήδη από τώρα έχουν κλειστεί τα ραντεβού. Ναι, ρε, εννοείται. Εννοείται. Εννοείται αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Το δέρμα ήταν με τις φανέλες σήμερα. Για πες λίγο γι' αυτό. Έτσι απασχόλησε και αυτό το θέμα. Βλέπουμε υπάρχουν πάλι δύο στρατόπεδα. Το ένα στρατόπεδο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι φανελάρα είναι αυτή, και το άλλο είναι, είναι για πέταμα. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ θα είμαστε του μαύρου ή του άσπρου, δεν υπάρχει γκρι, δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει. Σωστά. Γίνεται έτσι μια αψημαχία γενικότερα στο διαδίκτυο, όπως για κάθε θέμα που αφορά την επικαιρότητα, και το ξαναλέω, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο προνόμιο του ΠΑΟΚΣΥ. Είναι προνόμιο όλων των οπαδών των ομάδων, γίνονται καθημερινά διαμάχες για τα μέτρα του κορονοϊού, για τις σχέσεις με την Τουρκία, για το αν η κυβέρνηση είναι καλή ή κακή, αν η αντιπολίτευση είναι καλή ή κακή. Γενικότερα θέλουμε κάτι να μαλώνουμε, εντάξει. Ναι, αλλά γενικότερα ας πούμε τώρα δεν θα με διαβάσουμε για την φανέλα όμως. Δηλαδή, κοιτάξτε, η κριτική που έχει δεχθεί ο Μέση και ο Γκουαρδιόλα στη χώρα μας είναι πιο μεγάλη από ότι στην Ισπανία και, και στο Μάντσεστερ. Ναι, σωστά. Εντάξει, δηλαδή πόσα post είδα εγώ και Μέση σηκωφύγε και άχρηστε. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι να τρελαίνεσαι κανονικά, εντάξει. Είναι ένα θέμα δηλαδή η ισοπαίδωση του να συμπεδώνουμε το Μέση ή τον Γκουαρδιόλα. Καλά, εντάξει. Εγώ πραγματικά γελάω. Δεν εκνευρίζομαι πλέον. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ θα πω για τις φανέλες. Δεν τρελάθηκα. Για την πρώτη, να δούμε και τις επόμενες. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι και καλύτερη. Ίσως θα μου πεις ότι είναι ένα στυλ που δεν έχουμε συνηθίσει εμείς. Μπορεί με τον καιρό να συνηθίσουμε και να είναι όλο. Αυτή η πολύ λεπτή ρίγα είναι η αλήθεια που θεωρητικά μοιάζει με τις παλιές φανέλες. Ναι, είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει, είναι η αλήθεια. Ναι. Ας είναι καλά η ομάδα και διαγώνει να μην φανέλασε, περνάει σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Ναι. Εντάξει. Εγώ το έχω πει κάποια στιγμή ότι αν ο ΠΑΟΚ έφτανε στο τελικό Champions League μπορεί να γινόταν θέμα πριν το τελικό, γιατί έβαλε την μαύρη και όχι την ατμόμερη ρηγέ στο τελικό του Champions League. Ναι. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Ας το κλείσουμε και αυτό για να πω ότι αυτό που είπα και μην από λίγο θα μπορούσε να είναι και καλύτερη, έχω την αίσθηση. Ναι. Εντάξει. Okay. Απ' την άλλη μακάρι να μπερδέψει τον αντίπαλο, γιατί είναι και λίγο ψυχεδελική. Και αν κάποιος είναι πολύ γρήγορος και τη φοράει, μπορεί λίγο να δημιουργήσει τον αντίπαλο μια ζαλάδα. Παίζει και αυτό. Ναι. Καλοφόρεται και αυτή, να δούμε και τις επόμενες. Γενικότερα, επίσης το έχουμε αναλύσει, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι και πολύ φαν οι οπαδοί το να αγοράζουν κάθε χρόνο εμφανίσεις. Εντάξει, έχει ο άλλος του Ζαφυρίου από το 1996, φοράει αυτή, 35 χρόνια. Εντάξει, έρχε, έχει ο άλλος ημιτασιών Φραντζέσκου Γενική Τράπεζα μπροστά, τη φοράει 35 χρόνια. Ναι. Δεν είναι ρε φίλε αυτό που γίνεται στο εξωτερικό, βγάζει Λίβερπουλ φανέλα και πριν καν βγει στα μαγαζιά εξαντλείται. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Γιατί ο Κορμοράνος έχει μια κόκκινη υψηλή γραμμή από κάτω που αν δεις με μικροσκόπιο, άρα δεν είναι η ίδια με την Περσίνη. Πάλι έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση τα τελευταία χρόνια, εντάξει. Έχει βελτιωθεί λίγο. Νομίζω ότι είναι λίγο ζήτημα με την εταιρεία που συνεργάζεται ο ΠΑΟΚ, αυτό το πολύ slim fit, ρε φίλε, το οποίο δεν βολεύει και πολύ κόσμο, είναι η αλήθεια. Καλά, αυτό είναι θέμα, αλλά και με τις προηγούμενες εταιρείες δεν έβλεπες. Ουρές, ας πούμε. Από τους 30.000
οι 15 να φοράνε φανέλες επίσημες του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Έβλεπες τους χίλιους. Ναι. Δεν το έχει μέσα του ο Έλληνας οπαδός. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή ακόμα θυμάμαι τις φανέλες της ΑΕΚ με τον Ριβάλτο που μείναν στις αποθήκες. Ναι. Εντάξει, που ήταν τότε ο Ριβάλτο, το έπρεπε, παιδί μου. Για τα ελληνικά δεδομένα, δεν το συζητάμε. Οκ. Ούτε φαντάζομαι ότι στον ΠΑΟΚ βγάλανε μέρος της χασούρας από τις φανέλες του Μπερμπάντοφ. Δεν νομίζω πια. Ναι. Να πούλησε ο ΠΑΟΚ 50.000 φανέλες Μπερμπάντοφ. Είμαι σχεδόν σίγουρος, εντάξει. Γενικότερα δεν είναι στο DNA μας και γι' αυτό βλέπεις δεν υπάρχουν ούτε match program που στο εξωτερικό γίνεται της πόπης, ειδικά στην Αγγλία. Και αν έχεις κανένα παλιό μπορεί να βγάλεις και κανένα 10.000 λίρες, ναι, να το βγάλεις στο διαδίκτυο. Ναι. Το 1985 Arsenal με West Bromwich, το match program του League Cup. Εντάξει, άλλη κουλτούρα γενικότερα. Ναι. Τέλος πάντων, καλοφόρος να είναι η φανέλα, αυτό έχει σημασία, να έχει πάω καλή ομάδα. Να δούμε και τις επόμενες δύο, μπορεί να καλύπτουν και άλλα γούστα των περισσότερων. Και αυτά, κάτι άλλο για σήμερα δεν νομίζω να έχουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Που το ξεχάσαμε. Ωραία. Ωραία, Αστέργιο. Μπεσίγας, βλέπω ήρεμα τα πράγματα σήμερα. Δεν έχω δει κάτι, δεν έχω δει να παίζουν καμία δεκαριά ονόματα σήμερα. Χαλάρωσαν λίγο οι άνθρωποι. Okay. Διπλή προπόνηση πρέπει να είχαν, γιατί μπήκα στο Twitter τους λίγο πριν να δω τι γίνεται, αλλά μπα. Δεν πρέπει να είχαν διπλή προπόνηση. Okay. Ωραία, ναι. Ωραία, Αστέργιο. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη, έτσι όσον αφορά το κομμάτι του ρεπορτάζ. Έτσι, και του σχολιασμού των όλων όσων είναι έτσι στην επικαιρότητα για τον ΠΑΟΚ. Θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πάμε και στο μπάσκετ που έχουμε διάφορα να πούμε σήμερα και με την άφηξη του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ και με την πρώτη προπόνηση που έχει ιστορικό χαρακτήρα γιατί έγινε σχεδόν μετά από 5-5,5 μήνες. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Νίκος Μεσκοβέτης πίσω από το μικρόφωνο. Είπαμε αρκετά για τα του ποδοσφαίρου. Πάμε λίγο και στα του μπάσκετ που έχουν ξανά εξελίξει στη λογική ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία αρχίζουν να γίνονται και πάμε να επιστρέψουμε σε μια καθημερινότητα και εκεί. Έστω και διαφορετική σε σχέση με πριν, αλλά ο ΠΑΟΚ σήμερα βρέθηκε για πρώτη φορά, έστω και οι Έλληνες παίκτες που έχει και κάποιοι νεαροί βρέθηκαν για πρώτη φορά στο γήπεδο σήμερα για προπόνηση. Μετά από 5 μήνες και κάτι. Καθώς μην ξεχνάτε ότι με το που επιβλήθηκε το lockdown διεκόπη φυσικά και το πρωτάθλημα μπάσκετ. Εννοείται ότι από τα πρώτα πράγματα που επίσης σταμάτησαν ήταν και οι ομαδικές προπονήσεις σε κλειστούς χώρους. Ακόμα και με την επιστροφή σταδιακά των ομάδων στα γήπεδα, το πρωτάθλημα μπάσκετ είχε διακοπεί, οπότε δεν γίνονταν προπονήσεις. Και όλο αυτό το διάστημα το οποίο περιγράφουμε, οι παίκτες έπρεπε να μείνουν σε όσο το δυνατόν καλύτερη αγωνιστική κατάσταση μόνοι τους. Από σήμερα λοιπόν και από τη στιγμή που χθες έγιναν τα απαραίτητα τεστ κορονοϊού και ήταν όλοι αρνητικοί, σήμερα βρέθηκαν στο γήπεδο ο Μαργαρίτης, ο Παποντονίου, ο Κακλαμανάκης, ο Καμπερίδης, οι δύο νεαροί που ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα το επαγγελματικό συμβόλο που έκανε ο Αντώνης ο Καραγιαννίδης, παιδί που προέρχεται από τα εφηβικά του ΠΑΟΚ, και ο αναγνώστης από Πασάβογλου, ο οποίος ήρθε από την Ακαδημία 10, είχαμε αναφερθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο μικρός ο Τάσος Κωνσταντινίδης, 16 χρονών, και ο Δημήτρης Κλονάρος, ο οποίος είναι εδώ αυτές τις ημέρες, αυτό το διάστημα μάλλον, καθώς ουσιαστικά τα κολέγια στην Αμερική έχουν κλείσει, εκεί που βρίσκεται από πέρσι, ο πρώην αθλητής του ΠΑΟΚ. Και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία των προπονήσεων σήμερα, σε αυτούς και ο ιατρής, που τον ξέχασα, 19 ετών. Και προσπαθεί η ομάδα έτσι σιγά σιγά να ξαναμπεί σε μια διαδικασία ομαλότητας, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα χωρίς προπονήσεις. Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο πρώτος από τους ξένους που έφτασε στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι, εκεί γύρω μετά λίγο πριν τις 3. Ξεκίνησε χθες το βράδυ από την Αμερική, ενδιάμεση στάση Φραγκφούρτη, έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία σε καλή κατάσταση. Ο Μήτρου Λόγκ
Μας είπε και κάποια πράγματα τα οποία διαβάσετε μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Εκεί ήταν και ο Μιχάλης ο Γιαννακίδης να τον υποδεχθεί. Θα είναι ο πρώτος ο οποίος εκτός από προόπτου θα ξεκινήσει, θα μπει με την ομάδα. Αύριο είναι να κάνει και αυτός τεστ κορονοϊού. Και από τη στιγμή που όλα πάνε καλά, θα ξεκινήσει προπονήσεις από την προσεχή Πέμπτη. Ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος για ακόμα μία φορά έτσι εξέφρασε τον ενθουσιασμό του που θα παίξει στην Ελλάδα. Όσοι έχετε μπει στη δικασία να τον ακολουθήσετε στα social media, έχετε δει ότι και πολύ ενεργός είναι και περνάει έτσι διάφορα μηνύματα για το γεγονός ότι θα παίξει στην Ελλάδα. Για μένα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον έτσι αναφέρθηκε, θα το δούμε στο γήπεδο το αν θα έχει αυτή την νοοτροπία, είναι ότι καταλαβαίνει ότι έρχεται για να παίξει επαγγελματικά και από ό,τι φορά στην καριέρα του, και τουλάχιστον στην αρχή θα έχει το ρόλο του ρούκι. Είπε μάλιστα συγκεκριμένα ότι θα είμαι σε θέση σας φουγγάρι να λαμβάνω πληροφορίες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί γενικότερα όταν μιλάμε για παίκτες που παίζουν για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο μετά από παρουσία στο κολέγιο, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα το κομμάτι της προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα, στα νέα δεδομένα που έχουν να κάνουν με καθαρά πράγματα φυσικά, δηλαδή το γεγονός ότι βρίσκονται μακριά από τη χώρα τους και είναι για πρώτη φορά σε ένα ξένο περιβάλλον, να το πω έτσι, και φυσικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον μπασκετικό, γιατί τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά για έναν παίχτη ο οποίος παίζει στο κολέγιο από έναν παίχτη ο οποίος μπαίνει σε διαδικασία να παίξει στην Ευρώπη. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, το δικό μας το πρωτάθλημα μπορεί να μην έχει την αθλητικότητα που υπάρχει στη Γερμανία, την πολύ μεγάλη ποιότητα που υπάρχει στην Ισπανία, αλλά είναι ένα πρωτάθλημα που έχει πολύ τακτική, και για να προσαρμοστεί ένας νέος παίκτης που δεν έχει παίξει αυτό, θέλει χρόνο. Ή μάλλον εξαρτάται από την προσαρμογή που θα δείξει ο παίκτης, και πολλοί δεν προσαρμόζονται και ποτέ, έτσι. Δεν είναι πράγματα που δεν γίνονται. Ο ΠΑΟΚ έχει τσεκάρει όσο μπορεί περισσότερο την περίπτωση του Μήτρου Λόγκ. Είναι σημαντικό επίσης και το κομμάτι της διάθεσης που έχει και ο ίδιος. Το γεγονός ότι θέλει να έρθει και να παίξει στην Ελλάδα, καθώς λόγω της μητέρας του και αυτός και ο αδερφός του, ο Νάς Μήτρου Λόγκ, ο πιο γνωστός εκ των δύο, έχουν αναπτύξει έτσι ιδιαίτερους δεσμούς με την Ελλάδα, παρότι έχουν γεννηθεί στο Καναδά και οι δύο. Ο αδερφός του μάλιστα έχει αρνηθεί την πρόταση εθνικής ομάδας Καναδά, προκειμένου όταν ολοκληρωθεί το κομμάτι της έκδοσης του ελληνικού διαβατηρίου να μπορεί να παίξει στην Εθνική Ελλάδος. Και είναι και αυτό ένα κομμάτι σημαντικό, αυτό της έκδοσης του διαβατηρίου του ελληνικού, που το τρέχουν και οι δύο. Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, και το είχαμε αναφέρει και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 όταν ανακοινώθηκε ο παίκτης, πριν ξεκινήσουν τα lockdown, τι κάνεις ρε Γιάννη τον κούμπο, ξεκίνησε το παιχνίδι τώρα, κάνε ένα κάρφωμα σχεδόν πέρασε πάνω τον άλλον. Πριν ξεκινήσει τα lockdown παντού, είχαν ξεκινήσει διαδικασίες οικογενειακές και ήταν να έρθουν και στην Ελλάδα μάλιστα για να τρέχουν διαδικασίες αυτές για την έκδοση του ελληνικού διαβατηρίου. Προφανώς και αυτές οι διαδικασίες πάγωσαν μετά την πανδημία, και νομίζω ότι αφού μπούμε σε μια διαδικασία να επιστρέψουμε σε μια ομαλότητα σε όλα τα πράγματα από ένα σημείο και μετά, θα ξαναμπούν στο δρόμο. Και αυτό το θέμα της έκδοσης του ελληνικού διαβατηρίου είναι κάτι που και ο ΠΑΟΚ το έχει στο μυαλό του. Γι' αυτό και η συμφωνία είναι τριετής. Στη λογική ότι ο Μήτρου Λόγκ μέσα στο επόμενο διάστημα, όποιο και είναι αυτό, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε τώρα, θα έχει ελληνικό διαβατήριο, οπότε θα λογίζεται ως Έλληνας. Και από εκεί και πέρα το κομμάτι το αγωνιστικό θα το δούμε για τον Μήτρου Λόγκ. Δεν ξέρω αν πολλοί από εσάς έχετε παρακολουθήσει το Πανεπιστήμιο του Νεβάντα και όλα αυτά τα οποία έπαιξε ο Μήτρου Λόγκ. Σε πρώτη φάση το σημαντικό για τον ίδιο είναι να μπει με την ομάδα, να καταλάβει τι θέλει ο Μέξας από αυτόν και να είναι σε θέση να το δώσει το δυνατόν πιο άμεσα. Και βέβαια να έχουμε στο νου μας ότι σήμερα που μιλάμε και γενικά αυτό το διάστημα που μιλάμε, το κομμάτι που έχει να κάνει με την έναρξη του πρωταθλήματος είναι στον αέρα. Μπορεί ο ΕΣΑΚΕ να έχει αποφασίσει για 10 Οκτωβρίου, αλλά το γεγονός ότι αποφάσισε ο ΕΣΑΚΕ δεν σημαίνει ότι στάνταρ
θα έχουμε τζάμπολ στις 10 Οκτωβρίου. Ας περιμένουμε να δούμε, να βλέπουμε τι συμβαίνει και με το κομμάτι των επιδημιολογικών δεδομένων, να έχουμε στο νου μας ότι είναι εντελώς διαφορετικό το σκηνικό σε ένα άθλημα που λαμβάνει χώρα σε κλειστό χώρο. Να το έχουμε στο νου μας, το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν είναι το ίδιο με τον ανοιχτό. Είναι κάτι διαφορετικό. Και όσο τα κρούσματα είναι στα νούμερα τα οποία είμαστε το τελευταίο διάστημα, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Εγώ δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι θα γίνει τζάμπολ 10 Οκτωβρίου. Το θεωρώ, μάλιστα σήμερα όπως το βλέπουμε, και λίγο δύσκολο. Μα πάει πιο πίσω η όλη διαδικασία. Οπότε λοιπόν, ο Μήτρου Λόγκ είναι ο πρώτος. Σύμφωνα με τον όλο σχεδιασμό που υπάρχει στον ΠΑΟΚ, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ή τέλος πάντων μέχρι το τέλος του μήνα, είναι να έρθουν σταδιακά και οι επόμενοι. Ξένοι, ο Γκρίφιν, ο Λόβ, ο Τέρνερ, ο Μπίτς και ο Χέρντον. Παίκτες που θα έχουν σημαντικό ρόλο, όλοι ξένοι. Αλλά γενικά είναι σημαντικό και το βλέπεις και στα πρόσωπα των ανθρώπων, έτσι, της ομάδας σταδιακά, ή μάλλον από σήμερα και αυτές τις ημέρες που μπαίνουν πάλι στην διαδικασία προπονήσεων, ότι αυτό το πράγμα είχε λείψει. Ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα, δεν είναι μικρό. Μιλάμε για 5 μήνες και χωρίς αγωνιστική δράση, χωρίς προπόνηση. Καν. Όσο και να προπονηθείς ατομικά, όσο και να προπονηθείς στο γυμναστήριο, μιλάμε για ένα πολύ πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς, ή μάλλον με εντελώς μηδαμινή αγωνιστική δράση. Οπότε από σήμερα και αυτό μένει πίσω. Φυσικά αύριο, επειδή λέγαμε για τεστ κορονοϊού, το έλεγα και με τον Κώστα το μεσημέρι, το ακούσει, ότι πλέον σε πρώτη φάση αυτό που ενδιαφέρει όλους είναι να γίνουν τεστ κορονοϊού στους παίκτες και μετά το κομμάτι των ιατρικών. Μέχρι πέρσι ίσχυε το κομμάτι των ιατρικών να το περάσουν και να είναι κομπλέ για να μην δημιουργηθεί κανένα ζήτημα και να ξεκινήσουν προπονήσεις. Αύριο θα ξεκινήσουν τα γκρουπ των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων για τον ΠΑΟΚ. Στην διαδικασία, αρχικά με τεστ κορονοϊού θα μπει ο Μήτρου Λόγκ. Δεν νομίζω να προλάβαινε σήμερα, μάλλον αύριο θα γίνει. Και την Πέμπτη είναι να μπει και αυτός μαζί με την ομάδα, να κάνει και αυτός μετά και τα περαιτέρω τεστ ιατρικά και εργομετρικά. Σταδιακά λοιπόν, επιστροφή σε μια ομαλή κατάσταση, με προπονήσεις, με διάφορα πράγματα τέλος πάντων, τα οποία είχαν λείψει. Και ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα που είχαν λείψει. Για τους νεαρούς που αναφερθήκαμε, για τον Αναστάσιο τον Παπασάβογλου, τον αναγνώστο Παπασάβογλου μάλλον, συγγνώμη, είχαμε αναφερθεί και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 ότι ήταν μια περίπτωση που ο ΠΑΟΚ την είχε έτσι προχωρήσει αρκετά, από μια καλή ακαδημία, αρκετά καλή ακαδημία μάλλον, στην Ελλάδα, όχι απλά στη Θεσσαλονίκη. Παιδί με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, χαρακτηριστικά, έχει ψηλό 95, είναι γεννημένος την 1η Μαρτίου του 2002. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, παρουσία σε μικρές εθνικές ομάδες, ευελιξία για τις θέσεις μάλλον που αγωνίζεται, εγώ θα πω και στις τρεις θέσεις περιφέρειας. Παιδί που έχει ενδιαφέρον. Έχουν ενδιαφέρον τα χαρακτηριστικά του. Εγώ ξέρετε ότι όσον αφορά τους μικρούς, επειδή και όλοι οι περισσότεροι από αυτούς που σας προσπαθούν να σας πείσουν τέλος πάντων για το αν είναι καλό ή λάθος, βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν έχουν δει ούτε ένα παιχνίδι. Απλά μαζεύουν διάφορες απόψεις από δεξιά και αριστερά και έχουν άποψη. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό, γιατί δεν μπορώ να πω ότι έχω κάτσει, έχω δει όλα τα μάτια του εφηβικού της 10 για να έχω εικόνα από τον Παπασάβογλου. Κάποια στοιχεία τα οποία φαίνονται, και θα δούμε αν αυτά τα στοιχεία μπορούν να μπουν σε κατάσταση ιατρικού μπάσκετ και να δούμε αν το παιδί μπορεί να βοηθήσει. Συμφωνία και με τον Παπασάβογλου και με τον Καραγιαννίδη, ο οποίος προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, από τους εφήβους. Αυτός γεννημένος 14 Απριλίου 2002, έχει ύψος 2,4 και είναι forward. Συμφωνίες για 3+1 χρόνια και να δούμε από εκεί και πέρα αν αυτά τα παιδιά σε πρώτη φάση μπορούν να είναι φυσικά στις δωδεκάδες και αν μπορούν να παίρνουν έτσι και χρόνο συμμετοχής. Αυτό θα φανεί μέσα από τις προπονήσεις, μέσα από το πώς έτσι προσαρμόζονται
στην προετοιμασία και, και στη διαδικασία προπόνησης μιας αντρικής ομάδας, που είναι πολύ διαφορετική από όλα τα άλλα επίπεδα. Λοιπόν, αυτά και μετά, του μπάσκετ. Είπαμε και εκεί λίγο-λίγο πάμε να μπούμε σε μια κανονική κατάσταση. Στοίχημαν.gr φυσικά ήταν μαζί μας. Στη Στοίχημαν έχουμε καθημερινά live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε είναι μαζί και το καζίνο σας. Με το Serie Application, το οποίο έχει επιστρέψει, κάθε μήνα κάντε τις προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application είναι διαθέσιμο σε iOS και Android, για όλους φυσικά, και βέβαια ολοκληρωμένο προϊόν από το στοίχημαν.gr, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο στοίχημαν.gr. Μαζί μας φυσικά είναι και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, έχει να κάνει με εσάς τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά, φιλαναγνωσία, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 το τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail www.ευκαρπίας.gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα. Ο άοκνος εργάτης, ο καλός φίλος Ζάχος Ντρούλινγκ είναι εδώ για να ακολουθήσει έτσι μαζί στο επόμενο δίωρο και βάλε με τις δικές σας απόψεις και γραμμές στο Ράδιο Μαρμίτα. Εμείς ραντεβού Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος αύριο στις 7.30. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.